σας. Είμαι μαθήτρια του 3ου Γυμνασίου Περάματος. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Πειραιά. Χθες, 29 Πέμπτου, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από εργατικό δυστύχημα στην αυτοδιασπαστική ζώνη του Περάματος. Άλλος ένας μπαμπάς δεν θα γυρίσει σπίτι να συναντήσει τα παιδιά του. Άλλος ένας μαθητής μας θα περιμένει τον πατέρα του να γυρίσει από τη δουλειά, αλλά αυτός δεν θα έρθει. Ήταν 47 χρονών, θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας του καθενός μας. Δεν ήταν ατύχημα. Είναι ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το Σωματείο των Εργαζομένων στη Ζώνη έλεγε πριν 15 μέρες στην ανακοίνωσή του: «Η δουλειά μεγαλώνει. Στις πλάτες μας βγάζουν εκατομμύρια. Μαζί με τη δουλειά μεγαλώνει και η πίεση για να τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα. Και σύντομα θα οδηγηθούμε σε μεγάλα ατυχήματα». Την ίδια ώρα η κυβέρνηση έχει καταργήσει κάθε έλεγχο για μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Και όλα αυτά τα έλεγαν πριν από 15 μέρες. Ας μην κάνουν πάλι ότι δεν ήξεραν. Οι εργαζομένοι προειδοποιούσαν ότι έρχονται νέα τέμπη και η κυβέρνηση τους έλεγε: «Πρέπει να χαμογελάτε γιατί έχετε δουλειές. Έσχος. Μην τολμήσετε να αφήσετε ξανά κροκοδίλια δάκρυα και να μας πείτε ότι έφταξε η κακιά η ώρα. Ξέρουμε πλέον πολύ καλά τι φταίει. Το μάθαμε στις μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις που κάναμε για το έγκλημα στα τέμπη. Τότε που πλημμύρισαμε στους δρόμους του Πειραιά, φωνάζοντας τα χέρια τους ή οι ζωές μας. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Καλούμε όλους τους μαθητές μας στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο Τετάρτη 31 Πέμπτου στις 7 η ώρα στην πλατεία Κοραή. Τις ώρες που απομένουν μέχρι την κινητοποίηση, ενημερώνουμε όλους τους μαθητές μας για το νέο έγκλημα. Οι μαθητές από τον Πειραιά, τον Κορυδαλό, την Ήγη και το Κερατσίνη και βεβαίως το Πέραμα θα είμαστε εκεί, μαζί με τους εργαζομένους και τους γονείς μας. Γιατί θέλουμε οι γονείς μας μετά τη δουλειά να γυρνάνε στο σπίτι.